συζητική περίπτωση. Όχι, όλοι μαζί ήρθαμε. Όχι, μετά για να πας και πάνω. Πώς θα ήταν 2 ώρες για να πάμε. Το άλλο το παιδί που ξεκίνησε με τα γυαλιά, χθες έκανε 9 ώρες από Δάφνη ήρθε. Με τα πόδια μέχρι εδώ. Και σήμερα το πρωί ανέβηκε πάνω. Τι λες, ρε. Και κατέβηκε και έφυγε και με το πλοίο. Τέλεια. Καλή να σταθώ σε ξένο. Προηγούμενη. Τι είσαι, μια σκρίση, σα τη σκρίνω. Εγώ πάντω το ξαναλέω, δεν κατάλαβα πότε να μιλήσω. Εγώ δεν ξέρω αν ήταν. Δεν μ' άρεσε. Ήταν πολύ μανίκη. Ήταν μανίκη, ναι. Δηλαδή, όταν έχω ανέβει πόσο βουνά. Είναι μονίμως έτσι. Ναι, μονίμως έτσι και κάτι βράχια τόσα. Με το κατέβασμα, επειδή είχα τσάντερ, επειδή μου πόνε στον αγώνα. Δηλαδή, γκράγκ, το πόδι όλη την ώρα έτσι ήταν. 3 ώρες έτσι. Ναι, 3 ώρες έτσι πήγαινε. Ναι, το εγώ που μπήκα στο Ιντερνετ, το γραφείο ήταν τα δύσκολα, τα πιο δύσκολα. Όντως. Γιατί ξεκινά από τη θάλασσα. Φίλε, δε πώ είναι από τη θάλασσα, πώ ξεκινάει. Δες τώρα, είμαστε σε μία... Έχει κλείσει τρελή, δεν έχει κλείσει. Πώς να σου πω, αν πεις ότι εδώ είναι η θάλασσα και εδώ είναι η κορυφή, η απόσταση αυτή εδώ πέρα είναι 2 με 3 χιλιόμετρα και... Οριζοντιώνεται. Έχεις ανέβει άλλο βουνό. Ναι, πολλά. Τον Όλυμπο τον έχω κάνει πόσες φορές. Φαντάσαι εγώ τώρα. Δεκαριά. Εμείς τα βρήκαμε πρώτη φορά. Πόσο? 2 Σεπτέμβρη. Εκεί στις αρχές. Από πού θα ξεκινήσεις? Με παρέα θα πάει. Πήγανε πέρσι, πάμε παρέουλα 4 άτομα, 5. Φτάσανε, ο φίλος μου δεν ανέβηκε, ο γνωστός μου που πήγε. Λέει 200 μέτρα πριν την κορφή. Έκανε ένα βήμα, μου λέει πήγαινε 3 πίσω, δεν μπορούσα να πάω. Έφτασε μέχρι το οροπέδιο αυτό. Ναι, 200 μου λέει το βλέπα, μου λέει δεν πήγα, δεν μπόρεσα. Αν είχε χαλίκι. Εποχέ είναι λίγο δύσκολο. Κοίτα, όχι. Μα σε πιάσει καμιά μπόρα πάνω από την αγκάθια. Αυτό ποτέ δεν το ξέρει όμω. Μπορά να σε πιάσει 10 λεπτά ξαφνικά να έχει τέτοιο. Εκεί, όχι εδώ. Και εδώ, ο παπά εδώ. Κοίτα, από τα 2000 μέτρα. Έτσι είναι πάντα. Ναι. Τώρα ο παπάς τον λέω. Επάνω στην κορυφή. Ναι, του κάνω μια φωτοβολταϊκά. Εδώ δεν είναι ρεύμα. Από πού? Λέει δεν έχουμε. Λέω φωτοβολταϊκά. Γιατί δεν βάζει το παιδί μου φωτοβολταϊκά. Λέω εδώ ξέρει τι κεραβό. Δεν είχε πάνω. Πάνω είχε εδώ να κοιτάξει. Και το λέω μια. Με λέει εδώ ξέρει τι κεραβό. Πέφτει. Και τώρα για να μην του. Έχει ιδέα από φωτοβολταϊκά. Κόντρα και τέτοια. Έχω όλα τα λεξικά. Έχουν ένα λεξικό ρεύμα και ένα φωτοβολταϊκό. Βασικά Γερμανία. Ούτε η Γενήτρη σου το βλέπει. Δεν έχει ξαναδεί πολλά φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα. Και αυτό δεν έχει καθόλου. Και μέχρι τώρα εμεί κάναμε πάρα πολλά στιγμές. Όχι, βγαίνουμε. Δίπλα σε μένα μου. Είχε κάνει ένα μεγάλο έλεγχο στο Άργο. Πίσω από μένα ήταν 2 μεγαβάτ. Αν είχαμε ένα 15 εκεί. Στο Άργο σε πάνω. Αμφιλοχία έχω κάνει. Αμφιλοχία έχω κάνει 4-500. Κοίτα εκεί πάνω, μα είπε ο παπά. Φαντάσου πήγαμε, είδε δεν είδε από κάτω. Ήταν άλλο σύννεφα σήμερα. Μου λέει σε 5 λεπτά αυτό μου λέει μπορεί να φύγει όλοι. Μου λέει όταν ένα άνθρωπο μου λέει και μιλάει στο τηλέφωνο. Και λέει καταπληκτικά όλα αυτά. Λέει κάτσε να σου βγάλω μια φωτογραφία και με το που λέει να βγάλει μια φωτογραφία για να τη στείλει. Θα σε βγάλει το κινητό κάτω. Πώς εξετώ τι σου λέω. Έχουν έρθει τα σύννεφα φίλε. Και με το που κάνει έτσι να σηκώσει το κινητό δεν βλέπει τίποτα. Έτσι είναι να σου πω κάτι. Όλες οι κορυφές πάνω από τα 2000 μέτρα έτσι είναι. Δηλαδή τα θερμικά τα ρεύματα δημιουργούν ένα σύννεφο και σε δευτερόλεπτα. Όπως και κεραυνούς θα βρέθει. Ναι, ο Ολύμπος είναι πιο ενεργειακό. Ο Όλυμπος πήγα πριν ένα μήνα, έρχνε πέτρα. Στη Γερμανία, η Ελλάδα είναι νούμερο ένα χώρο στην Ευρώπη, στον κόσμο, γενικά με τις περισσότερες όλυμπες. Έχει 2.400 κάτι, μας πιάσει καμιά ψυχάλα. Δεν έχει καλούς πολιτικούς εδώ για να πεις κανένας κεραμός από το του περιμένεις. Έχει ο κόσμος και βάτε με επενδύσεις. Δηλαδή πας, δεν έχει δέντρο. Το πρώτο πράγμα που πες, θα σε εσύ. 4 έργα πολιτικό, έκανα του Ρίζου. Φτάνουμε, είναι ο διευθυντής ΔΕΗ. Στην Ελλάδα, σε λίγο. Καρεκλοπόδηρα στη Λάρισα. Όλοι αυτοί που τα κάνανε στην αρχή. Από την Ελλάδα σου αναπήγατε. Του δεν δείξαν την τιμή, κατάλαβε. Μπροστά, πολύ το όχι. Το 11 ας πούμε ήταν έτσι. 11 που κάνουν αυτοί. Ξέρεις τι λεφτά βγάζουν. Δεν είναι μυστήριο. Καταρχάς μπορεί να στα σπίτια τους. Αλλάζει από ώρα σε ώρα το κλειδί. 10. Παντού όλα τα βγάζουν. Πέρσι έδειξε το 55. Χαλάζει. Χρυσοχοίο. Τώρα που έχει αλλάξει 3 δεκάρια με την τροπικό εξεχιόνι στο νου. Κατά μήνα τη βγάζουν. Φέτος εγώ τέλος Ιουνίου που ήμουν έχει ακόμη χιόνις, είχε χιονίρες. Να πας να ανέβεις στην Κιώνα φίλε. Στην Κιώνα που είναι μου. Ακόμη στην Κιώνα, εγώ με το σπίτι μου από κάτω, θα δέξουμε και τηλέφωνα όταν θα πας.